είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Κυρίες και κύριοι, όπως σας υποσχέθηκα, κοντά μας και τον έχω προαναγγείλει, αλλά θα τον καλωσορίσουμε και θα τον προσφωνήσουμε ευθύς αμέσως, κοντά μας. Και σήμερα είναι η δεύτερη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, ο διευθυντής ερευνών της CP Consulting, που είναι εταιρεία εκπώνησης στρατηγικών μελετών με έδρα τη Μασσαλία και είναι εμπειρογνώμων ειδικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικού Ισλάμ. Και κύριε Πικραμένε, να πούμε ότι θα ξαναμιλήσουμε βέβαια, γιατί θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη για το βιβλίο σας, για το τέλος του Χαλιφάτου, τώρα μέσα στον Ιούνιο. Αλλά θα το πούμε, θα κάνουμε και ειδική εκπομπή, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το βιβλίο, πότε είναι, άμα θέλετε να το ανακοινώσετε. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 19-20-21 Ιουνίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, την 5η 20 Ιουνίου, στο βιβλιοπωλείο Ψαράς θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Το τέλος του Χαλιφάτου» από τις εκδόσεις Συγγνώμων. Και στο πάνελ θα βρίσκεται ο κύριος Καρακονστάνογλου, ο οποίος είναι λέκτορας στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Βενιαμίν Καρακονστάνογλου, όπως βέβαια και εσείς, η οποία θα έχετε και το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με απευθύνετε να βοηθήσω στο συντονισμό. Κύριε Πικραμένε, έχουμε θέματα. Είμαστε μία ημέρα μετά την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών. Και θέλω λίγο να μπορέσουμε να βάλουμε, να βγάλουμε, να εξάγουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα, να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο, πρώτα από τα δικά μας τα εσωτερικά, δηλαδή το πώς ψήφισε ή πώς δεν ψήφισε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εποχή και τι σημαίνει αυτή η εποχή, ο Έλληνας πολίτης. Έχουμε κοντά στο 60% μια εποχή και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό δημιουργεί προβλήματα νομιμοποίησης, αντιπροσώπευσης ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, στη δημοκρατία λέμε δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ναι, αλλά την ίδια στιγμή μια δημοκρατία όπου η συμμετοχή του πολίτη κυμαίνεται στο 40% είναι μια προβληματική δημοκρατική διαδικασία. Ναι. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, η οποία μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια η αποχή να κυμαίνεται μεταξύ 55% και 60%, για πρώτη φορά εχθές η αποχή είχε μειωθεί στο 47%, δηλαδή 53% των Γάλλων πολιτών συμμετείχαν. Είναι ο λόγος για τον οποίο το βράδυ εχθές, μετά τα αποτελέσματα, τα αρνητικά αποτελέσματα για τον Μακρόν, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προκηρύξει πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές. Το τονίζω γιατί στη Γαλλία είναι προεδρικό το σύστημα, ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας και από εκεί και πέρα έχουμε και την κυβέρνηση, αλλά μοιράζονται μεταξύ τους τις αρμοδιότητες. Όσον αφορά την Ελλάδα, η οποία μας συνήθιζε για πολλά χρόνια ο κόσμος να έχει μια σημαντική συμμετοχή, δηλαδή μια συμμετοχή μεταξύ 65% και 75%. Φέτος δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, οι αναλυτές, οι επικοινωνιολόγοι, οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες έχουν από χθες πάρει μολύβι και στυλό για να δούνε και να αναλύσουνε γιατί ο κόσμος επέλεξε την παραλία ή το κλιματιστικό του σπιτιού του και όχι την κάλπη. Με 40% συμμετοχή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν είναι βέβαια εκλογές που αφορούν το μέλλον της Ελλάδας, κοινοβουλευτικές εκλογές, αλλά από τη στιγμή, κυρία Πολίτου, που ένα μεγάλο τμήμα ή κομμάτι των όσων συμβαίνουν στη χώρα έχει να κάνει με ευρωπαϊκές οδηγίες, ευρωπαϊκούς κανονισμούς, έχει να κάνει με την Κομισιόν, καταλαβαίνετε ότι η μοίρα των 27 κρατών μελών παίζεται στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο κυρίως, παρά στις πρωτεύουσες, στις κατατόπους πρωτεύουσες. Οπότε, το είχαμε πει νομίζω εξ αρχής, ότι η αποχή θα χτυπήσει ταβάνι στις περισσότερες χώρες, όπως και συνέβη. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγαίνει είναι η τρομακτική με την έννοια του μεγέθους, εννοώ αύξηση, άνοδος της λεγόμενης λαϊκίστικης δεξιάς σε όλες τις χώρες.
με πρώτη την Γαλλία και το κόμμα Le Pen, αν κάνουμε μία σούμα του ποσοστού της Le Pen και του ποσοστού του Zemmour, πρόκειται δηλαδή για συγκοινωνούντα δοχεία, αυτή τη στιγμή η λαϊκίστικη, λαϊκή, πατριωτική δεξιά, πείτε τι όπως θέλετε, στη Γαλλία, φτάνει σε ένα ποσοστό 38 με 39%. Στην Ελλάδα δε, από ό,τι είδα, κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας φτάνουν σε ένα ποσοστό 18% συνολικά. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο σύνθεσης εντός του κοινοβουλίου? Θα δημιουργηθούν, από ό,τι φαίνεται, 2 κοινοβουλευτικές ομάδες. Υπήρχαν ήδη, αλλά πλέον γίνονται διαπραγματεύσεις ποιος πάει πού. Στη μία κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά κυριαρχεί το κόμμα της Le Pen, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα Δημοκρατία και Ταυτότητα, όπως λέγεται, υπάρχει από το 2019. Η δεύτερη έχει να κάνει με τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές, νομίζω, αν δεν μου διεφεύγει το όνομα, όπου εκεί συμμετέχει το κόμμα της Μελώνη και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα συμμετέχουν και οι Γερμανοί του λεγόμενου της εναλλακτικής Γερμανίας. Είναι κόμματα τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό θέση αυτών κατά του πολέμου στην Ουκρανία, στηρίζουν πιο πολύ τις φιλορωσικές τάσεις στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα τα λεγόμενα κεντρώα κόμματα της κεντροδεξίας και της κεντροαριστεράς, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, παραμένουν να ελέγχουν την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ό,τι είχαμε τα 5 τελευταία χρόνια θα έχουμε όσον αφορά τους συσχετισμούς του Ευρωκοινοβουλίου, μόνο που εδώ έχουμε αύξηση της λεγόμενης λαϊκίστικης δεξιάς, αύξηση της κέντροδεξιάς, οι χριστιανοδημοκράτες όπως λέμε, μείωση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και της αριστεράς, είτε αυτοί είναι οι οικολόγοι, είτε είναι τα παλαιοκομμουνιστικά σχήματα. Τι συμβαίνει για την επόμενη μέρα? Το πιο πιθανό, η Φόντερ Λάιεν να παραμείνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα από τους 27 αρχηγούς κρατών μελών. Και τα 4-5 θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα για την επόμενη πενταετία είναι βέβαια η πράσινη μετάβαση όσον αφορά την ενέργεια, η διαχείριση του Ουκρανικού βεβαίως, οι μεταναστευτικές ροές, και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα στα κράτη και τα τοπικά ταμεία ανάκαψης, τα οποία έχουν ακόμα έναν ορίζοντα 2-3 ετών. Αυτές λοιπόν είναι οι προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου. Κύριε Πικραμένε, επειδή αναφέρατε προηγουμένως για την Φοντερ Λάιν, εγώ επειδή διαβάζω και πολλά δημοσιεύματα και είδα πρόσφατα το τελευταίο από το Πολίτικο, μήπως η Γαλλία τελικά το στρέψει και το νόμισμα και πάει προς τον κύριο Ντράγκη. Το βλέπετε το Renew Europe να στηρίζει τελικά την επιλογή Ντράγκη? Ο Μακρόν μάλλον θέλει να στηρίξει την νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόταση. Ο Ντράγκη, επειδή είναι στα ονόματα, όπως στα ονόματα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ, δεν ξέρω αν και ο ίδιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι σχέσεις του με τη Μελώνη όσον αφορά τις ιταλικές εσωτερικές ισορροπίες. Αλλά από τη στιγμή που στους λεγόμενους χριστιανοδημοκράτες, στο ευρωπαϊκό λαϊκό όπως λέμε κόμμα, κυριαρχούν οι Γερμανοί, μην ξεχνάτε ότι η Φόντερ Λάιν ήταν πουλέν της Μέρκελ, οπότε νομίζω ότι η πρώτη αυτή τη στιγμή υποψηφιότητα είναι η παραμονή της Φόντερ Λάιν, η οποία επί 5 χρόνια είχε το χαρτοφυλάκιο, με όλα βέβαια τα σκάνδαλα τα οποία έχουν ταυτίσει τη θητεία της, βλέπε Pfizer ή βλέπε σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν από την περίοδο που ήταν υπουργός αμήνης της Γερμανίας
με καγκελάριο τη Μέρκελ. Θα το δούμε αυτό μέχρι τέλος της εβδομάδας. Οι κακές γλώσσες θέλουν, κύριε Βικραμένη, την κυρία Μέρκελ να θέλει να τη διώξει και να την πάει για να φύγει από την πλάτη της, ο Βραχνάς να φύγει αυτός και να την πάει στην Προεδρία της Κομισιόν. Είδα ότι τοποθετήστε με προσοχή ως προς τον όρο της ανόδου της λεγόμενης, όπως είπατε, λαϊκίστικης δεξιάς. Ναι, δεν μ' αρέσει ο όρος ακροδεξιά, διότι είναι, αν θέλετε, δεν είναι συγκεκριμένος. Αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί έχω και τόσους ακροατές, δηλαδή, και πάντα οι γνώμες είναι πάρα πολλές και καλό είναι που είναι πάρα πολλές. Να το ξεκαθαρίσουμε, τι εννοούμε. Ναι, γιατί πολλοί βλέπω και, ας πούμε, και σε εφημερίδες, αλλά και στα συστημικά μέσα ενημέρωσης και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, όχι παντού, λένε, ας πούμε, μιλάνε για ακροδεξιά, αλλά εγώ ρωτώ, όντως είναι ακροδεξιά, δηλαδή πρέπει να βγουν τα εισαγωγικά ή να μπουν τα εισαγωγικά? Είναι αμυγής, είναι συμπαγής αυτός ο όρος τώρα, δεν μιλάμε για το παρελθόν. Θέλω να καταλήξω. Ναι. Αυτός λοιπόν ο χώρος που βρίσκεται σε ευρωπαϊκό πάντα επίπεδο, δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ναι, δηλαδή δεξιά των χριστιανοδημοκρατών, αυτό που λέμε κεντροδεξιοί στην Ελλάδα, ναι, είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά έχει τρεις συνιστώσεις. Έχει ανθρώπους συντηρητικούς, αυτό που στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λέμε οι νοικοκυρέοι, οι οποίοι είναι πάνω κάτω στη λογική πατρίς θρησκεία οικογένεια. Αυτή είναι η βασική συνιστόσα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι δημοκρατικοί, θέλουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά είναι συντηρητικοί στα πιστεύω τους. Ναι. Αυτή είναι η μία συνιστόσα. Ναι. Η άλλη συνιστόσα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο στη λαϊκίστικη δεξιά. Δηλαδή συνωμοσιολογία, κάποιοι θα λέγανε αφορά τους λεγόμενους ψεκασμένους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδηλωθεί την περίοδο που είχαμε τους αντιεμβολιαστές. Αυτοί λοιπόν κινούνται σε ένα θολό τοπίο μεταξύ μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας και μιας αυταρχικής δημοκρατίας. Τους αρέσει ο Πούτιν, τους αρέσει ο Ερντογάν στη λογική του αυταρχικού ηγέτη, όχι κάτι παραπάνω. Να. Και η τρίτη συνιστόσα είναι η λεγόμενη η συνιστόσα για τους οποίους, η τελείως ακραία δηλαδή, που έχει να κάνει με νεοφασιστικές τάσεις. Η τρίτη όμως αυτή συνιστόσα, η νεοφασιστική αν θέλετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μειοψηφία εντός της μειοψηφίας. Δηλαδή και το κόμμα της Λεπέν και οι Φλαμανδοί αλλά και οι Ιταλοί έχουν πλέον εξορκίσει, όπως λέμε, αυτή τη συνιστόσα, η οποία δεν τους κάνει καλό, δεν μπορεί να τους βάλει μέσα στο σύστημα διαχείρισης της εξουσίας. Δεν σημαίνει όμως, κυρία Πολίτου, ότι αν αύριο π.χ. Λεπέν γίνει πρωθυπουργός της Γαλλίας ή μάλλον ο μικρός, ο Ζορντάνο Μπαρτελά, το νούμερο 2 δηλαδή, ναι, ο Μίστερ Μπάρμπι που τον λένε, ναι. Τον οποίο το γνωρίζω, έχουμε πει και ένα καφέ που λέει ο λόγος στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, δεν είναι καν 30 χρονών, είναι ένα πιτσιρίκι. Όπως πιτσιρικάς είναι και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, του Μακρόν. Με γνώσεις, λοιπόν, κύριε Πικραμένε. Ο Ατάλ. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, γνώσεις μπορεί να έχουν, εμπειρία δεν έχουν, ναι, τα παιδιά. Το λέω παιδιά γιατί εγώ είμαι 44, αυτός είναι 27 χρονών. Εμπειρία δεν έχουν διαχειριστεί ούτε το περίπτερο της γειτονιάς τους. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προθέσεις μπορεί να έχουν, εμπειρία δεν έχουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα ποιο είναι, ότι αν στη Γαλλία, επειδή αναφερόμαστε στη Γαλλία, ο Μπαρτελά γίνει πρωθυπουργός στις 7 Ιουλίου για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι φαντάσματα του παρελθόντος που για 30-40 χρόνια ήταν στην τρύπα τους, ναι, ενώ νεοφασιστικές οργανώσεις και γκρουπούσκουλα, θα βγουν από την τρύπα τους, διότι θα θεωρούν ότι πλέον έχουν πεδίο να παίξουν. Ναι. Σε μια λοιπόν χώρα όπως είναι η Γαλλική, με 600.000 Εβραίους ως κοινότητα, με 6-7 εκατομμύρια μουσουλμάνους ως κοινότητα, με Αρμένιους, με Τούρκους, πολυεθνική κοινωνία η Γαλλία, μπορεί να βρεθούμε σε καταστάσεις που το πράγμα να ξεφύγει. Διότι θα υπάρχει πόλωση και σε επίπεδο καθαρά ρητορικό, όπως θα υπάρχει πόλωση και εντός του κράτους. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα σώματα ασφαλείας στη Γαλλία, στρατοχωροφυλακή, αστυνομία και στρατός,
ψηφίζουν μονοκούκι αυτή τη στιγμή το κόμμα της Λεπέν. Κύριε Πικραμένε, οπότε με ρωτάει... δεν ξέρουμε ναι. πού πάει το πράγμα. Με ρωτάει ο φίλος ο ακροατής Λευτέρης. Θεωρείτε ναι. ότι ο Μακρόν προκυρήσει εκλογές επειδή έχει συνείδηση ή για να τραβήξει προς τα κάτω την τη Λεπέν? Κοιτάξτε να δείτε, ο Μακρόν το 2022 εξελέγει, αλλά την ίδια στιγμή εντός της Βουλής δεν κατάφερε να έχει πλειοψηφία. Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Ναι. Ο Μακρόν κάθε φορά που θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο ξεκινάει τα παζάρια. Αν το νομοσχέδιο έχει να κάνει με θέματα κοινωνίας, μιλάει με τους αριστερούς. Αν έχει να κάνει με θέματα οικονομίας, μιλάει με τους δεξιούς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει για 5 χρόνια. Ήδη έχει κουραστεί το πολιτικό σύστημα κάθε εβδομάδα να προσπαθούμε να δούμε αν θα περάσει ένας νόμος ή δεν θα περάσει. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή με 53% συμμετοχή εχθές σε εκλογές και με 33% του Μπαρντελά δεν είχε άλλα περιθώρια από το να διαλύσει τη Βουλή και πλέον δίνει την καυτή πατάτα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή είμαι μπροστά στην τηλεόραση και βλέπω τα ενημερωτικά κανάλια, υποτίθεται ότι ξεκινάει ο λεγόμενος ανένδοτος κατά της ακροδεξιάς, τα λεγόμενα παλιά φαντάσματα του παρελθόντος. Δεν νομίζω όμως ότι ο λαός, ο κόσμος έχει μπει σε αυτή τη λογική. Θέλουν να τελειώνουν με τους φιλελεύθερους, θέλουν να δοκιμάσουν κάτι άλλο, πιο αυτοκικό, πιο πατριωτικό, πιο γραφικό, πιο λούμπεν, πιο λαϊκίστικο, δεν ξέρω τι, αλλά υπάρχει κόπωση. Και αυτό θα φανεί στις 30 Ιουνίου που θα έχουμε τον πρώτο γύρο. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα από τον φίλο ακροατή Κώστα. Γιατί ναι. λέει ότι προηγουμένως είπαμε ότι μπαίνουν εισαγωγικά στη λέξη ακροδεξιά. Μήπως μπαίνουν, ρωτάει ο φίλος Κώστας, και εισαγωγικά στη λέξη κεντροδεξιά και κεντροαριστερά? Κοιτάξτε να δείτε, πλέον δεν υπάρχει κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Να. Ενώ σε επίπεδο ευρωπαϊκό θα πρέπει ο κόσμος, αν νομίζω οι ψηφοφόροι το έχουν καταλάβει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 πολιτικές οικογένειες σε όλη την Ευρώπη. Μην κοιτάτε τις συνιστώσεις, κοιτάξτε τη βασική γραμμή, τη δυναμική. Υπάρχει από τη μία αριστερά η οποία κινείται μεταξύ της λεγόμενης woke κουλτούρας, δικαιωματιστές, ΛΟΑΤΚΙ, και υπάρχει και η λεγόμενη φιλελεύθερη τάση, η κεντρώα τάση, η οποία υπέρ της παγκοσμιοποίησης των ανοιχτών συνόρων. Αυτή την τάση, τη μεσαία, ουσιαστικά την εκφράζει ο Σόλτς με τον Μακρόν. Την τάση που ανέφερα πριν, την αριστερή, στη Γαλλία την εκφράζει ο Μελανσόν, για παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει λεγόμενη τάση του έθνους κράτους. Η πατριωτική, η αντιαμερικανική, η φιλορωσική, αν θέλετε, την οποία την εκφράζει αυτή τη στιγμή η γερμανική συνιστόσα με το κόμμα το εναλλακτικό για τη Γερμανία και η Λεπέν. Αυτές είναι οι 3 πολιτικές ομάδες. Εντός των ομάδων αυτών βεβαίως υπάρχουν συνιστώσεις, υπάρχουν παρεούλες, υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες. Αλλά αυτές είναι οι 3 συνιστώσεις. Και οι χθεσινές εκλογές έδειξαν ότι η τελευταία συνιστώσα, η λεγόμενη πατριωτική εθνικιστική, κερδίζει έδαφος. Και εμένα προσωπικά, αν με ρωτήσετε τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ, οι συσχετισμοί εντός του κοινοβουλίου ή αυτό που θα συμβεί στη Γαλλία στα τέλη του μήνα, θα σας έλεγα το δεύτερο. Διότι μέσα στο κοινοβούλιο ξέρουμε ότι το κέντρο, οι κεντρώοι, ελέγχουν ήδη την πλειοψηφία. Και το Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά τι κάνει, κυρία Πολίτου? Επικαιροποιεί ή επικυρώνει οδηγίες και κανονισμούς που έρχονται καρφωτοί από τις Βρυξέλλες. Οπότε δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το θέμα. Αν όμως στις 7 Ιουλίου, στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, η Λεπέν και ο Μπαρντελά πάρουν την εξουσία, η Γαλλία ως χώρα ατμομηχανεί μαζί με τη Γερμανία, ουσιαστικά αλλάζει μάπα. Πώς μπορούν να συνυπάρχουν απέναντι σε έναν Σόλτς, ο οποίος έχει συμμαχία με τους πράσινους, που έχουν κηρύξει τον ανένδοτο στον Πούτιν? Άρα στις 7 Ιουλίου η Ευρώπη θα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο για την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν είναι, νομίζω θα πρέπει να είναι η αγωνία όλων των Ευρωπαίων πολιτών, πώς φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο.
Πιστεύετε ότι πρέπει να διαβάζουμε τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη με βάση και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί και δεν ξέρω σε ποια κατηγορία μπαίνουν αυτοί, θα μας πείτε εσείς κύριε Πικραμένη, οι οικοσκεπτικιστές, δηλαδή αυτοί που αμφιβάλλουν ή τέλος πάντων δεν καταπίνουν αμάστο, να πούμε καλύτερα, το αφήγημα της πράσινης μετάβασης γιατί κοστίζει. Αυτοί σε ποια κατηγορία μπαίνουν? Και είναι αυτό το πιο βασικό ή το γεγονός ότι τις μεγάλες τις τεκτονικές εξωτερικές προκλήσεις τις εσωτερικοποιούν οι Ευρωπαίοι πολίτες χωρίς να δίνουν τόση μεγάλη σημασία στην καθημερινότητά τους? Κοιτάξτε να δείτε, ο πολίτης κοιτάει την καθημερινότητά του, ο πολίτης, ο απλός ο πολίτης. Ναι. Δεν μιλάμε για τον γραφειοκράτη. Ναι. Αυτοί που δεν πήγανε να ψηφίσουν την εχθές δεν είναι άνθρωποι του περιθωρίου. Μπορεί να είναι άνθρωποι μορφωμένοι, καταξιωμένοι επαγγελματικά. Αλλά ήθελαν με αυτό τον τρόπο να δείξουν ότι όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική όχι μόνο δεν τους εκφράζει, όχι μόνο τους έχει μειώσει την αγοραστική τους δύναμη, αλλά σου λέει συγγνώμη, κάθε 5 χρόνια μας σκέφτεστε που έχουμε ευρωεκλογές και τι γίνεται την επόμενη μέρα και για 5 ολόκληρα χρόνια. Διότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή των κοινωνιών πολιτών σε όλη τη διαδικασία. Κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την πράσινη μετάβαση και το κόστος που έχει, αυτός ο προβληματισμός δεν υπάρχει μόνο στη συνιστόσα που εκφράζει η Λεπέν. Υπάρχει και σε πάρα πολλούς κεντρώους. Όπως υπάρχει και σε πάρα πολλούς της λεγόμενης αριστερής τάσης, η τρίτη οικογένεια που λέμε. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια είναι πολύπλοκο, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρώπη, έχει να κάνει με τις ενεργειακές ανάγκες της Κίνας, όπως και άλλων χωρών των λεγόμενων BRICS, της ομάδας BRICS, οπότε είναι μια συζήτηση την οποία θα την έχουμε για τα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως δεκαετίες. Από εκεί και πέρα όμως, το ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης όπως χτίστηκε τα τελευταία 15-20 χρόνια, βλέπετε ότι οδηγεί τον κόσμο είτε τελείωσε στην αδιαφορία είτε στην ριζοσπαστικοποίηση. Εδώ στην Ελλάδα είναι στο 18 και κάτι δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, χονδρικά το λέμε. Ναι. Στην Γαλλία έχει πάρει ένα σαρωτικό ποσοστό η Λεπέν. Το AfD στην είναι Γερμανία γύρω στα 40% μαζί με το Ζεμούρ. Το AfD στην Γερμανία επίσης έσπασε αρκετά κοντέρ, θα έλεγα. Ποιο σας ανησυχεί περισσότερο, το αποτέλεσμα εδώ στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή παντού? Σας είπα το αποτέλεσμα της Γαλλίας, όχι για τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές έγιναν, θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί οι συσχετισμοί, σας είπα, τους ελέγχουν οι κεντρώοι, δηλαδή οι κεντροδεξοί και οι κεντροαριστεροί. Δεν αλλάζει κάτι. 5 πάνω, 5 κάτω στα κούκκι. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι 720 οι ευρωβουλευτές στο σύνολό τους. Έτσι, η λεγόμενη λαϊκή-λαϊκίστικη δεξιά θα είναι γύρω στους 150-160. Όλοι μαζί. Ναι. Όλοι μαζί. Δεν είναι αυτό που προβληματίζει. Είναι πώς στις 7 Ιουλίου θα συνυπάρχει ένας φιλελεύθερος ιδεολογικά και ψυχικά Μακρόν ως πρόεδρος της Δημοκρατίας με μία εθνικίστρια της πατριωτικής τάσης, Λεπέν βλέπε Μπαρντελά, ως πρωθυπουργός. Στη Γαλλία το ζήσανε αυτό την περίοδο του Ζοσπέν και του Σιράκ. Σας μιλάω για το 1997. Η διαφορά όμως, ξέρετε ποια ήταν, η κυρία Πολίτου? Ο Ζοσπέν ήταν σοσιαλδημοκράτης, δηλαδή κέντρο αριστερός, και ο Σιράκ ήταν κέντρο δεξιός. Δηλαδή μιλούσαμε για συγκοινωνούντα δοχεία του κέντρου. Εδώ μιλάμε για το μαύρο άσπρο. Άλλα θα λες εσύ, άλλα θα ακούω εγώ, άλλα θα καταλαβαίνει ο τρίτος. Και δεν μιλάμε για την οποιαδήποτε χώρα. Μιλάμε για κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάμε για τη μοναδική πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο επαγγελματικό στρατό. Δεν είναι καμιά χώρα της Μεσογείου δεύτερης και τρίτης κλάσης. Ναι. Γι' αυτό σας λέω. Θα δούμε πώς θα συμβεί στη Γαλλία. Η διοίκηση θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Οι ευρωεκλογές προκάλεσαν πολιτικό σεισμό και θεσμικό αδιέξοδο στη Γαλλία. Αυτό είναι το ταμείο σήμερα Δευτέρα 10 Ιουνίου.
Στα δικά μας, στα της Ελλάδας, είπε ο Πρωθυπουργός ότι έλαβα το μήνυμα των πολιτών ως άλλος εξυγχρονιστής ημίτης, γιατί από εκεί ξεκίνησε, ότι άκουσα, τη φωνή. Αλλά όντως το μήνυμα που άκουσε ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αυτό, δηλαδή πιο γρήγορα και πιο πολλές μεταρρυθμίσεις, ή άλλο είναι το μήνυμα, απλά δεν το μαρτυράει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος που ψήφισε την κυβερνούσα παράταξη το 2023 έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό, πέρα από τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία είναι σχεδόν καθημερινά, πέρα από τα προβλήματα της λεγόμενης εγκληματικότητας της γειτονιάς, της μικροεγκληματικότητας δηλαδή, πέρα από την κακή διαχείριση, την κάκιστη, την απαράδεκτη με την τραγωδία των Τεμπών, που ακόμα και σήμερα προκύπτουν θέματα τα οποία είναι αδιανόητα για ένα κράτος που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το τελευταίο, αν θέλετε, είναι το μοντάρισμα στις συνομιλίες μεταξύ του μηχανοδηγού και του σταθμάρχη. Αδιανόητα πράγματα. Ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν συμβαίνουν αυτά. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα, για να μην μιλήσουμε τώρα για θέματα κοινωνικά, βλέπε γάμους ομοφυλοφίλων ή δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει αύριο. Αυτό όμως που συμβαίνει, αυτή η αλαζονία που υπάρχει μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης, ότι δεν μας ακουμπάει κανένας διότι εμείς κάνουμε κομμάντο, νομίζω έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι αν ήταν διαφορετικά κάπως λίγο τα πράγματα, δεν θα είχαν άλλη επιλογή, θα συνέχιζαν να ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω θέμα ποιος είναι πάνω. Εμένα με ενδιαφέρει να λειτουργεί το κράτος. Ναι. Και το κράτος στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί, και το τελευταίο δικαστικό φιάσκο με την απόφαση για το ΜΑΤΙ, για τις πυρκαγιές του 2018, άσχετα αν έγινε έφεση μετά από τον εισαγγελέα, δείχνει ότι έχουμε πρόβλημα και σε θέμα δικαιοσύνης. Πέρα από τη διοίκηση και την κοινοβουλευτική ποιότητα της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπουν οι πολίτες και έχουν δύο επιλογές. Ή πάνε παραλία, όπως το κάνανε χθες, ή ψηφίζουν ό,τι τους κάτσει την ώρα της κάλπης. Και αυτό το είδαμε χθες, όπου από τις 21 ευρωβουλευτές που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή, από ό,τι είδα, μόνο οι 9 έχουν εμπειρία από το Ευρωκοινοβούλιο, οι άλλοι πρώτη φορά θα πατήσουν το πόδι τους. Κάποιοι από αυτούς είναι μπασκετμπολίστες, κάποιοι άλλοι είναι μαϊντανοί των ΜΜΕ συνάδελφοί σας. Οκ, ο κόσμος ψηφίζει, με αυτούς εκφράζεται, είναι άξιος της μοίρας του. Από εκεί και πέρα. Η νέα σύνθεση πιστεύετε ότι θα φέρει αλλαγές όσον αφορά τη στάση της ΕΕ στο Ουκρανικό? Εννοείται ότι, σας λέω, αυτό έχει να κάνει με το τι θα γίνει στις 7 Ιουλίου στη Γαλλία. Αν η Λεπέν και ο Μπαρτελά, βεβαίως, αν κερδίσουν, ξέρετε ότι ο Μακρόν έχει στείλει από το 22 και μετά στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στην Ουκρανία. Ναι. Έχει στείλει πράκτορες των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών. Έχει στείλει κομάντο, οι οποίοι επικουρούν επί του πεδίου τους Ουκρανούς. Εγώ δεν θα με εξέπλητε αν την 8η Ιουλίου, ναι, με Λεπέν Μπαρτελά στην εξουσία στη Γαλλία, ναι, το γαλλικό γενικό επιτελείο πάρει απόφαση να επιστρέψουν όσοι Γάλλοι στρατιωτικοί και Γάλλοι πράκτορες βρίσκονται στην Ουκρανία να γυρίσουν πίσω στη Γαλλία. Διότι αυτή είναι η πολιτική της Λεπέν. Η Λεπέν θέλει πολύ καλές σχέσεις με τη Μόσχα. Μην ξεχνάτε ότι το κόμμα της είχε πάρει τραπεζικό δάνειο 7 εκατομμύρια ευρώ από ρωσική τράπεζα που βρίσκεται πολύ κοντά στον κύκλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Κύριε Πικραμένη, αν γίνει αυτό, ναι, ναι, το υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό, και με έναν Τραμπ να καραδοκεί για τον Νοέμβριο, έτσι. Και με έναν Τραμπ. Πώς θα αντιδράσει η Γερμανία, ή βλέπετε κάποιο ενδεχόμενο λύσεις μιας ρήξης αυτού που λέμε του γαλλογερμανικού άξονα, ή όχι? Μα εκεί την πάω την κουβέντα. Ναι. Εκεί, αυτό είναι το συμπέρασμα. Ναι. Ότι θα έχουμε πολύ χοντρό θέμα, ναι, μεταξύ Σόλτς από τη μία και Λεπέν, ναι, Μπαρτελά από την άλλη. Δεν θα μπορέσουν να τα βρούνε στο κεντρικό θέμα που είναι το
ουκρανικό. Η Λεπέν ούτε να βλέπει μπροστά της δεν θέλει την Φόντερ Λάιν, έτσι. Οπότε θα έχουμε και θεσμικό αδιέξοδο όσον αφορά την πολιτιακή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας λέω ότι ο μήνας έχει 10 Ιουνίου. Ναι. Τις επόμενες 3 εβδομάδες νομίζω θα τα δούμε όλα. Μπορεί να φτάσουμε πραγματικά όχι στην ακύρωση της ευρωπαϊκής δομής, αλλά να φτάσουμε λίγο πριν βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Εκτός αν η Λεπέν βγάλει την προβιά του πατριώτη και γίνει φιλελέ όπως είναι ο Μακρόν. Συστημική δηλαδή, να το πούμε σενάριο. Έτσι απλά. Ναι, συστημική ας Συγγνώμη. Πούμε. Συστημική δηλαδή. Να γίνει, κοιτάξτε να δείτε, συστημική είναι ήδη, να γίνει πολύ συστημική εννοώ. Αλλά τόσο συστημική δεν νομίζω, διότι αν το κάνει αυτό θα της φύγει όλη η εκλογική βάση από κάτω. Θέλω να πω τα στελέχη που βρίσκονται επί του πεδίου, που κολλάνε αφίσες, που τρέχουν, που χτυπάνε πόρτα-πόρτα για να πάρουν ψήφους. Λοιπόν, αλλά θα έχουμε πλέον, θα κρεμόμαστε όλοι από τα χείλια της Μαρίν Λεπέν. Τι θα γίνει στις 8 του Ιουλίου. Κύριε Πικραμένε, πέρα από τη συνάντησή μας που θα γίνει μέσα στον Ιούνιο σε λίγες ημέρες για το βιβλίο σας, στη ραδιοφωνική μας, την 8η Ιουλίου, από τώρα θέλω να σας δεσμεύσω για να μου αναλύσετε τα νεότερα, από 8 Ιουλίου και έπειτα. Από τώρα στον αέρα για να σας δεσμεύσω, για να μην μου πείτε είμαι αλλού καλεσμένος. Θα κλείσουμε ραντεβού και νομίζω θα τα πούμε και ραδιοφωνικά στο σταθμό. Κύριε Πικραμένε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για ακόμα μια φορά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και προσβλέπω στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση και θα βρεθούμε και εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου σας στις 20 Ιουνίου στο βιβλιοπωλείο Ψαράς. Στις 7 η ώρα, ναι. Στις 7 η ώρα για το βιβλίο σας, το τέλος του Χαλιφάτου, με μεγάλη έτσι, αγωνία και λαχτάρα, να έρθετε και εδώ και να τα πούμε και από κοντά και αν καταφέρετε να έρθετε και μέσα εδώ στο στούντιο του Flash 99,4. Θέλω να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Και εγώ επίσης. Και καλή εβδομάδα. Γεια σας.